Να σας καλησπερίσουμε στην τελευταία μέρα της γιορτής Ελιάς και Λαδιού. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τα πολιτικά κόμματα τα οποία ανταποκριθήκαν και φέτος στην πρόσκληση που σαν γιορτή Ελιάς και Λαδιού απευθύνουμε κάθε χρόνο για να αναπτύσσουν τις θέσεις τους. Φέτος η θέση μας και η συζήτηση είναι εξειδικευμένη κάπως, μιας και συζητιέται ότι θα γίνει νόμος του κράτους οι προοπτικές του συνεδριστικού κινήματος και του συνδικαλιστικού. Θέλουμε να ακουστούν οι θέσεις των κομμάτων. Κρίνουμε ότι είναι σημαντικό σαν θέμα και γι' αυτό το εντάξαμε στις εργασίες της γιορτής Ελιάς και Λαδιού, γιατί πιστεύουμε ότι τόσο το συνεδριστικό όσο και το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας. Θέλω καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην Αγροτική Επιτροπή και στον Δήμαρχο, αλλά και στο Πολιτιστικό Κέντρο που έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία για 7η συνεχή χρονιά να διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία, γιορτής Ελιάς και Λεολάδου. Είναι αναμφισβήτητο ότι ζούμε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από βαθιές και πολλαπλές κρίσεις. Η πιο πρώτη στην κρίση βέβαια είναι η οικονομική, αλλά υπάρχουν και κρίσεις αξιών και θεσμών. Υπάρχει κρίση κοινωνική, αλλά και περιβαλλοντική, με τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές και με την εξάλληψη των φυσικών πόρων. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα υδατικά αποθέματα εξαντλούνται, η ενέργεια λιγνίδης πετρέλαιο εξαντλούνται, γιατί στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος οι φυσικοί πόροι ήταν το μέσο για να φέρουν κέρδη και όχι να βοηθήσουν την κοινωνία. Άρα το σύνθημα, μάλλον η πρόταση για πράσινη ανάπτυξη, δεν είναι απλά ένα σύνθημα, είναι ανάγκη της εποχής μας και γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην πράσινη ανάπτυξη με συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες ξεδιπλώνονται σε βάθος του χρόνου. Όμως η κρίση στον αγροτικό τομέα έχει έρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι τυχαίο? Όχι βέβαια. Διότι η κρίση που διέρχεται στον αγροτικό τομέα, η γεωργία μας, οφείλεται κυρίως σε ενδογενείς παράγοντες και διαθροτικές αγγυλώσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Σταχύτατες και βαθιές αλλαγές που συντελέστησαν παγκοσμίως στον τομέα της γεωργίας τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έπρεπε να αντιδράσει με ριζικές διαφορετικές προσαρμογές. Και βέβαια όχι μόνο προσαρμογές στο αγροτικό τομέα σκέτο, αλλά προσαρμογές που αφορούν και το συντηρητικό κίνημα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Αντί η χώρα μας να αναπτύξει ένα σύγχρονο στρατηγικό σχέδιο για το παρόν και το μέλλον του πολιτικού τομέα, αρκέστηκε στη διαχείριση και μάλιστα στη κακοδιαχείριση των επιδοτήσεων που όλοι την έχουμε ζήσει στο πετσί μας, και αυτό είναι το αρνητικό. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω που μας δέχεστε εδώ. Να σας πω και συγχαρητήρια για αυτό το έργο που έχετε φτιάξει και καλή επιτυχία και στις δημοτικές εκλογές τις οποίες θα κατέβετε. Ονομάζομαι, όπως σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο Παγιακός Δημήτριος. Αυτή τη στιγμή εργαζόμουν στη Διεύθυνση Γεωργίας και τώρα στη Διεύθυνση Γεωβελτιώσεων. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην είμαι ακριβώς άγροτος συνδικαλιστής ή συνεταιριστής, τουλάχιστον μπορώ να πω ότι ξέρω σε ένα πολύ μεγάλο σημείο τι σημαίνει συνεταιριστικό κίνημα και τι πρέπει να γίνει. Όλοι μας έχουμε κάνει λάθη. Εδώ το έχει πει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σαμαράς. Όλοι μας θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Να δούμε τα λάθη, να δούμε τα προβλήματα, να δούμε την νομοθεσία που υπάρχει, να αλλάξουμε διάφορα σημεία και να ξαναστήσουμε πάλι τον συνεταιρισμό στα επίπεδα που πρέπει. Ο συνεταιρισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι και αυτό μια επιχείρηση. Έχουμε τις ατομικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε μεμονωμένα άτομα, έχουμε τις εταιρείες πολυεθνικές, που είναι ιδιωτικές εταιρείες που μετέχουν πάρα πολύ, και ο συνεταιρισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια διάσωσα μορφή που συνδυάζει το ένα και το άλλο. Δηλαδή έχει ιδιωτικονομικά κριτήρια, πάντοτε όμως αποβλέποντας το να στηρίζει τους ανθρώπους που τον απαρτίζουν, που είναι οι αγρότες. Από εκεί και μετά, ποτέ δεν μ' αρέσει να, σε μία ομιλία να λέω ότι δεν φταίμε εμείς και φταίνει όλοι οι υπόλοιποι. Όμως, το τελευταίο καιρό έχουν συμβεί πάρα πολλά και θα κάνω μια παρένθεση, διότι για να μπορεί να υπάρχει συνεταιριστικό κίνημα και να υπάρχουν και αγρότες, οι οποίοι όσο υπάρχουν η χώρα έχει στρατό, έχει διατροφική ασφάλεια, έχει προϊόντα,
επομένως μπορεί να είναι ανεξάρτητη και αυτάρκης, θα πρέπει να, έχουμε, να φροντίσουμε έτσι ώστε η γη τους να μην χαθεί και να μην πάει σε ξένα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι για να μιλήσει κανείς για το μέλλον του αγροτικού, συνεταιριστικού και συνδικαλιστικού κινήματος πρέπει να αναφερθεί στο παρόν. Και μάλιστα στο παρόν του αγροτικού τομέα από πλευράς όχι μόνο οικονομικής αλλά και πολιτικής και κοινωνικής. Αλλά και στους προγραμματισμούς που έχει τόσο η κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα για την αγροτιά? Πτώση τιμών παραγωγού σχεδόν σε όλα τα προϊόντα για συνεχή χρονιά. Βεβαίως η τιμή στον καταναλωτή δεν πέφτει, ακριβά αγοράζει. Την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής αυξάνει, μεγαλώνει. Και ξέρετε, από το φθινόπωρο θα έχουμε